Όνομα μόνο να πείτε. Μάριος Καζουρός, είμαι ΣΥΡΙΖΑ εξ αρχείων. Εν μέρη. Θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι, ο κόσμος λέει, ο λαός λέει, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Υπάρχει κάποιο άλλο, ότι όποιος δεν ξέρει να ζυμώσει, πάλι κοσκινίζει. Κάπως έτσι γίνεται με εμάς. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το θέμα της οργάνωσης. Η άποψή μου, για να μην πηγαίνω πολύ μακριά, είναι ότι όσο δεν γίνεται ενιαίος φορέας, δεν μπορεί να έχει αποδώσει και δεν μπορεί να παρεύουμε μέσα στην κοινωνία και να έχει αποτέλεσμα στην κοινωνία. Πώς θα γίνει αυτό, δεν είναι εύκολο. Δημιουργούνται διάφορα πράγματα. Ένα βασικό πράγμα όμως, το οποίο είναι αναντικατάστατο για να προχωρήσει, είναι το θέμα της εμπιστοσύνης. Το θέμα της εμπιστοσύνης και σε επίπεδο βάσης και σε επίπεδο ηγεσίας, νομίζω δεν υπάρχει ακόμα, και όσο αυτό δεν ξεπερνιέται, θα προχωράμε πιο σιγά πιο σιγά. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει ένα δεύτερο θέμα. Ότι κανένας δεν περιμένει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή τι θα κάνει ο Συνασπισμός ή τι θα κάνει το ΚΚΕ για να κινητοποιηθεί ή για να διεκδικήσει πράγματα τα οποία και εμείς θέλουμε και θεωρούμε αναγκαία για μια πιο δίκαια κοινωνία. Αυτό είναι καθοριστικό, διότι αν έρθουν γεγονότα τα οποία δεν τα έχεις προβάλει, σε διαλύουν ταυτόχρονα. Ενώ γι' αυτά θέλεις να παρέμεις, γι' αυτά θέλεις να υπάρχεις, σε διαλύουν και σε συντρίβουν. Αυτά που γίνουν με τους αγρότες, εγώ θα συμφωνούσα λιγάκι με τον τελευταίο μιλητή. Θέλει μια διακριτικότητα, δηλαδή κάθε απεργία με ένα λαϊκό σύνθημα δεν σημαίνει ότι είναι και δίκαιη. Ποιοι είναι οι αγρότες, ποιοι είναι οι εργάτες κάθε φορά, και εκεί πέρα έχουμε μια διαφοροποίηση αρκετά σημαντική. Αγρότης αυτή τη στιγμή είναι ο Πακιστανός και είναι ο Αφρικανός, κατά κύριο λόγο. Μετά έρχονται όλοι οι υπόλοιποι. Εκεί λοιπόν μένει ένα θέμα, πώς προλαβαίνουμε και πώς επεμβαίνουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να επιλέξουμε και να επιλεκτούν διάφορες παρεμβάσεις, όπου αυτές οι παρεμβάσεις θα βοηθήσουν και στη συγκρότηση του οργανωτικού και του φορέα ο οποίος θα κάνουμε. Δηλαδή, πού επεμβαίνουμε, με τι επεμβαίνουμε. Ομοιογενοποιούν και σε θεωρητικό και ιδεολογικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό. Το προλαβαίνεις, δεν το αφήνεις τελευταία στιγμή. Δηλαδή, δεν γίνονται οι εργατικές κινητοποιήσεις στο λιμάνι εδώ και λες, τώρα τι θα κάνω, άντε να μιλήσω και για αυτούς. Δεν γίνεται κατάλληλος στους Καραμαγκά να μιλήσω και για τους Καραμαγκά. Δεν γίνονται οι αγρότες να μιλήσω και για τους αγρότες. Αύριο θα είναι οι φοιτητές, ο ένας ο άλλος, οι υπάλληλοι φορολογικοί, άντε να μιλήσω και για αυτούς. Πιστεύω λοιπόν ότι βασικός κόμβος της ύπαρξής μας είναι οι δημοτικές εκλογές. Δηλαδή, το είχα δείξει και την περασμένη φορά. Στις δημοτικές εκλογές πρέπει να επεμβούμε με συγκεκριμένο πρόγραμμα και με συγκεκριμένη μορφή οργάνωση. Να την προλάβουμε από τώρα. Και να διεκδικήσουμε όχι το να βγούμε στα δημοτικά συμβούλια, αλλά σε θέση, θα έλεγα, και σαν δημοψήφισμα ενάντια στην πολιτική, στην κυβερνητική πολιτική, ενάντια στο σύστημα το οποίο παλεύουμε, σαν ενημέρωση και παρέμβαση προς τον κόσμο. Τώρα, αν μπορέσουμε να εκλέξουμε ή δεν εκλέξουμε, είναι δευτερεύον θέμα. Αλλά το ποιοι είμαστε και το τι θέλουμε και με ποιο τρόπο θα παρέμβουμε στην κοινωνία, να βάλουμε σαν όριο χρονικό αλλά και πρακτικό δημοτικές εκλογές. Δηλαδή, από τώρα φτιάχνουμε τον οργανισμό ο οποίος θα παρέμβει στις δημοτικές εκλογές. Δηλαδή, τι κάνουμε, τι είμαστε εμείς, τι θέλουμε προς την κοινωνία. Όχι και για τις δημοτικές εκλογές, τι σκεφτόμαστε για τις δημοτικές εκλογές. Δεύτερο θέμα το οποίο πρέπει να βάλουμε είναι το θέμα Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης, κατά τη γνώμη μου, εν όψη δηλαδή και των απόκρινων, τον Ελγίνο τη Καλλικράτη, αλλά δεν έχει καμία δυνατότητα να προχωρήσει. Συνταγματικά δεν μπορεί να. Είναι τελείως εκτός συνταγματικής νομιμότητας. Ούτε ένα στοιχείο δεν στέκει. Μπορούμε λοιπόν, δεν είναι ανάγκη η κοινωνία να το ρίξει για τις συνέπειες που θα έχει αν θα περάσει. Και το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει μπορεί να το ρίξει και εμείς μπορεί να παλέψουμε. Δηλαδή σε επίπεδο δικαστικό ή συμβουλή της επικρατείας. Δηλαδή ο Καλλικράτης να μην περάσει. Δηλαδή η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να βρούμε μία σειρά στοιχεία, απλά στοιχεία στα οποία μπορούμε να παρέμβουμε και μπορεί να έχουμε αποτέλεσμα. Έτσι αποκτάς το κύρος απέναντι στην κοινωνία και απέναντι και στον εαυτό σου. Λες κάτι είμαι, κάτι έκανα, είχα ένα αποτέλεσμα. Το άρθρο 16 ήταν σημαντικό και καλά κάνουμε που το αναφέρουμε και να το αναφέρουμε, διότι αυτό η συγκεκριμένη πρακτική, η συγκεκριμένη θέση απόδωσε, έδωσε αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε εμείς αυτή τη στιγμή ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, πόσοι είμαστε και τι μπορεί να κάνουμε. Και έτσι μπαίνει και το οργανωτικό. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε κάτι. Πόσοι είμαστε, παιδιά, στην Άρτα, πόσοι είμαστε στη Θεσσαλονίκη, πόσοι είμαστε στην Καβάλα, πόσοι είμαστε κάτω στη Σπάρτη, πόσοι είμαστε στην Αθήνα. Για να λέμε, είμαστε 1, 2, 3, 5, 10 και αυτοί οι 10 θα κάνουν τη δουλειά.
Δηλαδή για να δουλέψει ένα εστιατόριο θέλει και το μάγειρα, θέλει και το καζόνι και θέλει και όλους τους υπολείπους. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα χωρίς οργάνωση δεν γίνεται. Δηλαδή είμαστε 20 εκεί πέρα, αυτοί 20 θα κάνουν παιδιά. Αυτοί θα μοιράσουν την προκήρυξη, αυτοί θα κάνουν το ένα, αυτοί θα κάνουν το άλλο. Λέω. Εάν δεν περάσουμε σε μια τέτοια λεπτομερή, θα έλεγα, ας το πούμε, λειτουργία και εξέταση, συζητάμε μια χαρά. Είναι συζητήσεις πολύ καλές, είναι συζητήσεις το αποτέλεσμα. Διότι από την περασμένη συζήτηση που κάνουμε, αν πούμε ρε παιδιά τι κάναμε σήμερα και γιατί συνεχίζουμε να συζητάμε, δεν υπάρχει απάντηση.